Καλησπέρα σας, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι 3η 30 Νοεμβρίου του 2021, είναι το Αγίο Αποστόλου Ανδρέα όπως σας είπαμε και στην προαναγγελία που κάναμε και βεβαίως θα επιλέξαμε σήμερα, ειδικά για σας που έχετε μια ιδιαίτερη συμπάθεια, αγάπη και λατρεία ενίοτε προς το πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου, ε, αποφασίσαμε σήμερα να σας κάνουμε ένα δωράκι, να σας δείξουμε την εισαγωγή στην ουσία του βίντεο που είχε προβάλει πριν από δύο χρόνια το κοινάλ με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 2019 προβλήθηκε, το 1919 έχει γεννηθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Χρόνια λοιπόν πολλά στον Ανδρέα, στην Ανδριάννα, χρόνια πολλά και στο Πασόκ, το οποίο Πασόκ, Παύλα Κινάλ, Παύλα, όπως θέλετε πείτε το σπανοκίνημα αλλαγή είναι αυτές τις μέρες την επικαιρότητα, βεβαίω, διότι α, έχουν τις εσωκομματικές τους εκλογές την ερχόμενη Κυριακή 5 του Δεκέμβρη, του Αγίου Σάβα και μετά θα έρθουν του Αγίου Σπυρίδωνα στις 12 του μηνό δηλαδή, θα έρθουν για να κάνουν και τον δεύτερο τους γύρο από ό,τι φαίνεται θα πάνε και θα βγάλουν και το αποτέλεσμα, θα βγάλουν και τον νέο του αρχηγό και στο κίνημα αλλαγή. Χθε είχε και το debate, δεν ξέρω αν το είδατε. Εν πάση περιπτώσει, ε, χωρί τη συμμετοχή βεβαίω του Γιώργου Παπαδρέου, οι πέντε υποψήφοι ήταν. Ε, όσοι είχαν το κουράγιο να το δουν και την όρεξη, το είδανε. Όσοι δεν το είδαν, δεν νομίζω να χάσαν και πάρα πολλά πράγματα. Ιδίω αν δεν ασχολούνται και δεν έχουν ιδιαίτερη κάψα με το χώρο του κινήματο αλλαγή. Αν έχουν, καλό θα ήταν να το δουν για να ενημερωθούν για τι θέσει των υποψηφίων προέδρων στο κίνημα αλλαγή. Πάει αυτό. Νομίζω το χαρήκατε, το ευχαριστηθήκατε, το αφιέρωμα στον Ανδρέα, εντάξει, τον Παπα και όλα καλά. Πάμε παρακάτω γιατί σήμερα το πρωί είχε Υπουργικό Συμβούλιο κυρίε και κύριοι, φίλοι μου και φίλες, είχε Υπουργικό Συμβούλιο και στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ανακοίνωσε τα νέα μέτρα εν ώψη γιορτών. Την καλησπέρα μου στον παπά Διονύς Σιρόπουλο από την πατρίδα. Εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς είχαμε νέα μέτρα από τον Πρωθυπουργό. Θυμίζω ότι 150 ευρώ έδινε μπόνους σε δωροκάρτες και τα λοιπά, αλλά και gigabyte για τους νέους που θα επέλεγαν να εμβολιαστούν. Τώρα το τροπάριο άλλαξε, γιατί μάλλον οι νέοι, δεν ξέρω, πήγαν να τους πιάσει με το καλό, τους ηλικιωμένου, αλλά δεν θα το πω ηλικιωμένου στα 60, κυρία μου, όχι, δεν είσαι ηλικιωμένη, κυρία μου, όχι. Τους πάνω των 60 θα το λέμε, απλά, τους πάνω των 60 αποφάσισε να τους χτυπήσει με τον Βούρδουλα και όχι να τους πιάσει με το καλό, καλησπέρα και στην κυρία Όλγα Γρηγοριάδου. Λοιπόν, 150 δωράκι στους νέους, στους άνω των 60, 100 ευρώ το μήνα, το μήνα παρακαλώ, πρόστιμο άμεσα βεβαιωμένο στην φορεία, χωρίς σιριτσάντζουλες, εκεί δεν έχει να πάω στον διοικητή της τροχίας ή στον φίλο μου τον τροχονόμο ή στον αστυνομικό διευθυντή να μου το σβήσει, ούτε ένσταση, τίποτα. Το έφαγε στο πρόστιμο κυρία μου και κύριε, αν δεν έχεις κάνει την πρώτη δόση. Ε, ακόμα την πρώτη δόση και ακόμα αν είσαι άνω των 60 από 12 του Γενάρη, από την καινούργια χρονιά, 12 θα όπως είναι, θα έχεις το κατοστάρικο, θα σου έρθει βιλαετάκι, θα μπει μέσα στο Taxis.net και θα το δεις το πρόστιμο. Και τώρα σκέφτομαι, 150 συν κάποια gigabyte για τους νέους, 100 για τους άνω των 60 ε, έδινε δώρο 150 στους νέους, 100 χρεώνει και είναι το ερώτημα ευλόγο. Τελικά μήπως το κάνει ε, για να ρεφάρει την χασούρα των ε, νέων ε, το λέω τρολάροντας μήπως ε, φτάσανε, έφτασε στο, στο, στον κόμπο το χτένι και δεν πήγαινε άλλο θα ήθελα πραγματικά θα ήθελα το σχόλιά σας για το θέμα αυτό γιατί από την ώρα που ανακοινώθηκε έχω δει εκ διαμέτρου προφανώς αντίθετες απόψεις στο facebook και στα social media γενικότερα ε, κάποιοι πολύ καλά έκανε ο Κυριάκος και καιρό ήταν και τα λοιπά άλλοι μίλησαν ακόμα και για φασιστικές ε, ε, πρακτικές και τα λοιπά θα ήθελα πραγματικά την άποψή σας είτε μέσα από το, το σχόλιά σας εδώ στην, ε, στο live stream που κάνουμε στην σελίδα του είτε ακόμα και θα χαρώ πολύ 2331 303 763 το σταθερό τηλέφωνο το έχω δίπλα μου να βγούμε να, τα, να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, όχι στο κινητό, όμως, γιατί είναι για άλλο πράγμα αυτό. Λοιπόν, ε, θα ήθελα πραγματικά να μου πείτε πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα με τα 100 ευρώ τον ε, μήνα. Οι, όχι μια φορά, 100 ευρώ κάθε μήνα για όσους δεν κάνουν την πρώτη δόση. Μιλάμε για την πρώτη δόση και όχι για την τρίτη δόση. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να καταθέσετε και εσείς την άποψή σας η άποψη βέβαια που εκφράστηκε από την αντιπολίτευση προφανώς και δεν ήταν προς επικρότηση του, των, της πρακτικής αυτής είναι μια μεγάλη κουβέντα πλέον η είδηση είναι ότι καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμό με την πρώτη δόση άρα και την δεύτερη για τους πολίτες άνω των 60 ετών εκεί που συζητούσαμε μέχρι τώρα αν υποχρεωτικότητα πέρα από του υγειονομικού, οι οποίοι υγειονομικοί και όσοι εργάζονται σε, δομέ με άτομα έτσι, με ευπαθεί ομάδε, γεροκομεί κτλ., αν συζητούσαμε αν τελικά το μέτρο εκείνο ανασταλεί ή επεκταθεί και παραπέρα στο στρατό, στην αστυνομία, πολλέ κουβέντε δεν γίνονται, το έχετε ακούσει φαντάζομαι. Πώ μπορεί να με ελέγξει κάποιο σε μένα, αν είμαι εμβολιασμένο ή την αστυνομία. Ε, εκεί που το συζητούσαμε αυτά, ξαφνικά πάρθηκε μια οριζόντια και νομίζω ε, ρήψο Πολιτικά σίγουρα θα είναι. Έτσι το βλέπω τουλάχιστον απόφαση. Από τον Κυριακό το Μητσοτάκη να πει Παι, παιδιά τέλος οριζόντια υποχρεωτικά όλοι άνω των 60. Βέβαια καλομελέτα και έχετε κυρία μου και κύριε. Αν είναι πάνω από τον 60 τώρα υποχρεωτικά, μπορεί να είναι και αύριο αν το κρίνουν σκόπι μου πάνω από τα 50. Μπορεί να είναι και πάνω από το 40, μπορεί να είναι και πάνω από το 18 μπορεί να και παρά από τα δύο. υποχρεωτικότητα σημαίνει ότι ε, αν ξεκίνησε, τώρα που ξεκίνησε, σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα μας έρθει και θα μας ε, φορεθεί αν υπάρχει τέτοια ε, ανάγκη. Βλέπω και ένα τηλέφωνο εδώ, 2-13 από την Αθήνα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Λέω όχι αυτή τη στιγμή γιατί κάνω live stream και είμαστε στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τέτοια ώρα, 9 η ώρα παίρνουν από τη Vodafone τηλέφωνο παρακαλώ για να κάνουν ε, λένε, προσφορές. Τώρα είναι η τέτοια περίοδος. Τέλος πάντων, κάνουμε και τζάμπα διαφήμιση να πάρει ευχή να πάρει. Λοιπόν, ζω δεν έχει πομπή είναι, δεν είναι, είναι μας άμεσα αυτά. Και συνεχίζω, ε, πέρα από το 150 και το 100 και ε, ε, τις, ε, πάντων, τις δοσοληψίες, που υπάρχουν με τα εμβόλια στην προσπάθεια της κυβέρνηση να πείσει για, τα, για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Έχουμε κυρίες και κύριοι και εδώ στο Δήμο της Βέρειας έχουμε, μου ήρθε χθε μια πληροφορία που πραγματικά αν επιβεβαιωθεί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ισχυρίζομαι ότι αν επιβεβαιωθεί θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στο Δήμο της Βεριασόνη και καλά, αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι μεγάλες κουβέντες και συζητήσεις γίνονται σχετικά με το αντίπαλο δέος του Κώστα Φοριαζίδη, του Δημάρχου, ο οποίος έχει ανακοινώσει και έχει δηλώσει ότι θα κατέβει υποψήφιος και πάλι για τρίτη φορά, αν όλα πάνε καλά βέβαια έτσι, και δεν αλλάξει κάτι τόσο δραματικά για, την, για το Δήμο της Βεριας, Έχουμε την εκπεφρασμένη βούληση του Παύλου Παυλίδη από την άλλη, ο οποίος έχει κάποια δεξιά ερίσματα μέσα στο ψηφοδελτιό του, αλλά όχι μόνο δεξιά για να κατέβει, αλλά μου ήρθε μια πληροφορία ε, για ένα πρόσωπο το οποίο ε, θα μπορούσε πραγματικά να συσπυρώσει αυτό που λέμε τη δεξιά παράταξη, δεδομένου ότι η κυρία Πατσαρά, η οποία ήταν η εμέσως επίσημη, εμέσως επίσημη υποψήφια για το Δήμο της Βέρειας φαίνεται ότι δεν θα ξανακατεύει, δεν θα κάνει συνδυασμό, οπότε ψάχνουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία κατά πώς φαίνεται να βρούνε έτσι ένα πρόσωπο για να μπορέσει να σηκώσει αυτό που λέμε έτσι λίγο την δεξιά παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέρειας. Μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο θα σας δώσω μερικά τυπάκια μόνο, δεν θα πω πάρα πολλά ένα πρόσωπο το οποίο έχει πάρει στην ζωή του α, πολλές ψήφους, ένα πρόσωπο που έχει υπάρξει πολύ δυνατό πολιτικά πρόσωπο, έτσι, και ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα νέο και αυτό σημαίνει ότι στο, στην α, δύση να το πω, της πολιτικής του καριέρας, θα μπορούσε να δώσει τα πάντα, να δώσει τα ρέστα του για να πάει καλά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πάρει όχι το Δήμο της Βέρειας, αυτό είναι κάτι που το κρίνουν οι πολίτες, έτσι. Αλλά θα δώσει τα ρέστα του για να πάει ε, πάρα πολύ καλά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει, διότι και πάλι θα έχουμε στην ουσία δύο μέτωπα, τον Βοριαζίδη από τη μία... Που είναι στον χώρο τη κέντρο αριστερά, θα μπορούσα να πω. Αν και έχει κάνει μεγάλη δεξιά στροφή σε επίπεδο στελεχών, και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Και από την άλλη, τον κύριο Παυλίδη, τον Παύλο, ο οποίο ψαρεύει σε δεξιά νερά σίγουρα. Αλλά και το πρόσωπο αυτό, το οποίο α, αν όντω ισχύουν οι φήμε και επιβεβαιωθεί και τελικά κατέβει, σίγουρα θα ανατρέψει και πάλι στι ισορροπίε. Αυτά έχω να σας καταθέσω για σήμερα κυρίες και κύριοι ως μια πρώτη αν θέλετε κατάθεση κάποιων ζητημάτων τα οποία αποσχολούν και την πανελλαδική αλλά και την τοπική επικαιρότητα πολιτική και παραπολιτική. Αυτό είναι το, ε, το πλαίσιο το οποίο θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες βεβαίως. Θα δούμε και τις επόμενες ημέρες το τι θα γίνει και με την ιστορία αν κάτι αλλάξει με τους εμβολιασμού και βεβαίως όσον αφορά στα α, πολιτικά θα έχουμε πάρα πολύ, εδώ του Δήμου της Βέρειας θα έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα βλέπουμε και να τα συζητάμε ούτως ή άλλως. Ε, κλείνοντας, να ευχηθούμε με το καλό να φύγει το θυνόβορο που φεύγει σήμερα και με το καλό αύριο 1η του Δεκέμβρη να μπει ο, ο χειμώνα, να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά, δειλά δειλά, να προσεγγίζουμε και επισήμως προς τα Χριστούγεννα, διότι ε, είναι κάτι που το περιμένουμε πάρα πολύ, όπως και να έχει. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους, χρόνια πολλά και πάλι, ειλικρινά χρόνια πολλά στον Ανδρέα και στην Ενδριανά, αλλά και από την άλλη, έτσι να πούμε χρόνια πολλά για σε εσάς, τους Πασόκους που το όνομα Ανδρέας το έχετε πολύ ε, έτσι βαθιά χαραγμένο στην μνήμη και στην ε, καρδιά σας. Εμείς τα λέμε την ερχόμενη πέμπτη. Προς το παρόν θα συνεχίσουμε τρίτη και πέμπτη. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις να το κάνουμε τρίτη παρασκευή. Θα σας τα πω όμως δεν υπάρχει θέμα να βιαζόμαστε. Την ερχόμενη πέμπτη λίγο πριν τις 9 εκεί 9, 9 παρατέταρτο θα είμαστε κοντά σας και πάλι για ό,τι θα έχει προκύψει μέχρι τότε αλλά και για τα θέματα τα οποία έχουμε τώρα. Έτσι που έχουμε θείξει, που έχουμε αναδείξει, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Να είστε καλά λοιπόν, ε, ήταν η εκπομπή εξαιρετικά live εδώ στη σελίδα του Inveria.gr στο Facebook, αργότερα θα ανέβει και στο κανάλι του Inveria στο YouTube. Είμαι ο Νίκος Μπουδούρης, σας στέλνω την αγάπη μου, για χαρά σε όλους, να είστε καλά.